Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ από το παλιό εργοστάσιο, πρώην εργοστάσιο Φόνζα. Βρισκόμαστε ακριβώς στην Εθνική Οδό Άρτας Αγγυρίου, στο ύψος της διασταύρωσης για Μεγάρχη, εδώ που είναι το παλιό εργοστάσιο του Ναρού Τζακόπη, το Φόνζα, η παλιά όπως την γνωρίζουμε, και εδώ που συζητείται το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τις αντιδράσεις από το Δήμο Νικολάου που φάμε την επιστολή που έστειλε η Δήμαρχος. Ακολούθησε, κυρία Βεβέτση, μια ενημέρωση το Σάββατο στους κατοίκους και σήμερα είναι αυτή η αποφασισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που γίνεται εδώ στην αίθουσα και στην είσοδο του εργοστασίου. Για πείτε μας λίγο, κυρία Βεβέτση, μιλάμε για ένα ενδεχόμενο δημιουργία δομής, έτσι, και όχι κάτι αποφασισμένο τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Επίσημα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Εγώ δεν έχω λάβει ποτέ ούτε μία πρόσκληση για μια συζήτηση, ούτε μία πρόσκληση για κάποια πρόταση, ούτε τίποτα. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο την Τετάρτη το απόγευμα, που απλά με ενημερώσαν ότι την επόμενη μέρα το πρωί κλιμάκια μηχανικών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ερχόταν να επισκεφτούν ακριβώς αυτόν εδώ το χώρο που είμαστε τώρα, προκειμένου να καταλήξουν αν είναι κατάλληλο ή όχι για τη δημιουργία μιας δομής. Στα ερωτήματα που ενδεχομένως κάθε δήμαρχος έχει, τι δομή θα είναι αυτή, πόσοι άνθρωποι θα είναι, θα είναι, από πού προέκυψε η περίπτωση, ποιος την πρόκειται η περίπτωση αυτή. Προσπάθησε να τους εξηγήσω ότι αυτός που τους συμβούλευσε, τους έχει συμβουλεύσει λάθος. Δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ με τα πρόσφατα γεγονότα. Η περιοχή εδώ έχει πλημμυρίσει ολόκληρη. Πόσο μάλλον το κτίριο αυτό που το έχουμε δει. Υπάρχουν χύμαροι γύρω-γύρω, έτσι. Ακριβώς πίσω. Υπάρχουν χύμαροι. Τα νερά είχαν φτάσει με όλα αυτά τα σπίτια, δεν τα βλέπετε. Απέναντι. Η περιοχή εδώ όλα έχει πλημμυρίσει. Δεν είναι δυνατός αυτό το μέρος να στεφάξει τον άνθρωπο. Αποκλείεται, ούτε ζώα δεν θα. Εγώ δεν θα βάζω ούτε ζώα αν είχα δικά μου εδώ μέσα. Λοιπόν. Και είναι και άλλες αιτιάσεις που έχετε επισημάνει, κυρία Δήμαρχε. Είναι και το. Δεν υπάρχει δίκτυο ύπαρξη. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Υπάρχει. Αν υπάρχει και σε πυροσβεστική και σε κέντρο υγείας, έχετε επισημάνει. Είμαστε ένας περιφερειακός δήμος, ο οποίος δεν έχει ψωμία απολύτως δομή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρουμε την καθημερινότητα όσο έχει πέρα. Τελείως ειλικρινά σας το λέω αυτό. Πόσο μάλλον να φιλοξενήσουμε και επιπλέον ανθρώπους. Και σε αυτό να συνεννούσαμε. Λέμε και ξαναλέμε ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια συζήτηση από αυτόν εδώ το χώρο. Κυρία Βεβέτση, κάτι άλλο που λέγεται, το ακούσαμε και από τον κύριο Τσιλογιάννη, το ακούσαμε και από άλλους δημάρχους που γειτονικούς δήμους, έτσι στην Ιδωλοκανανία που γίνονται τέτοιες διαμαρτυρίες, είναι ότι δεν υπήρξε σχεδιασμός, κυβερνητικός σχεδιασμός από την αρχή, προκειμένου να ζητηθεί και η γνώμη των δημάρχων μέσω συσκέψεων, αλλά και η γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, Εγώ το έχω ξαναπεί, επί ένα μήνα περίπου θεωρώ ότι όλοι οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι και όλος ο κόσμος του νομού της Άρτας είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Διότι χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση ξυπνάμε και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει το πρωί. Ποιο χωριό θα είναι κατάλληλο για μια δομή, ποιο δεν θα είναι. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν έχει συζητήσει κανένας επίσημος φορέας, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την περιφέρεια. Ρωτάμε τους βουλευτές εδώ του τόπου να μας πούνε και εμάς κάτι. Δηλώνουν άρνεια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πρόχειρο όλη αυτή η κατάσταση. Επομένως, εκτιμάτε και εσείς, κύριε Δήμαρχε, ότι αν γινόταν ένας σωστός σχεδιασμός μέσα σε ένα έγκυρο χρονικό διάστημα που θα είχατε τη δυνατότητα οι δήμαρχοι όλοι του νομού να συζητήσετε, πιθανότατα να μπορούσε να βρεθεί και μια λύση. Θεωρώ πως δεν είμαστε, ξέρετε, δεν είμαστε άλλοι. Δεν είμαστε από άλλο. Τουλάχιστον εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Πολύ ευχαρίστως θα ήθελα το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί να το φέρω εις πέρας, αλλά έτσι δεν γίνεται. Αλλά ένας αριθμός ανθρώπων που μπορούσε να φιλοξενηθεί. Θα πρέπει να γνωρίζω γιατί ακριβώς διαπραγματευόμαστε. Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα, οπότε δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι. Δεν ξέρετε ποια είναι η ερώτηση, επομένως δεν μπορείτε να δώσετε απάντηση.
απάντηση, υποθέτω, έτσι. Κυρία Βεβέτση, αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ θα περιλαμβάνει τις κρίσεις της Εθνικής Οδού. Κοιτάξτε, εγώ, όπως είπατε και εσείς πριν το Σάββατο, είχα μια συνάντηση με όλους τους κατοίκους εδώ της περιοχής. Ήταν πάρα πολύ δυναμική συνάντηση και αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο πολύ έντονο το πρόβλημα και πόσο πολύ οι άνθρωποι συνεργούνται κάποια πράγματα. Αποφασίσανε και εγώ οφείλω να είμαι δίπλα τους, ότι ναι, θα κλείσουμε και τον δρόμο. Σε μια συμβολική κίνηση. Προκειμένου να ακουστεί, ξέρετε, η φωνή μας από εκεί πέρα μας δώσει κάποια σημασία. Υπάρχει κάποια κίνηση που θα κάνετε από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω τι άλλο. Σαν δήμος, εμείς οφείλουμε να κάνουμε πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, αμέσως ενημερώσαμε, όπως είπε ο Υπουργό, δηλώνοντάς του ότι αυτός, όχι επειδή το λέμε εμείς, επειδή έτσι είναι, με βίντεο, με φωτογραφίες και τα λοιπά, ότι ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος. Περιμένουμε κάποιος να μας ενημερώσει κάποια στιγμή, δυστυχώς όλο και αναπηρθήκαμε. Είτε στους βουλευτές, είτε στην περιφέρεια, κανείς δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτή είναι η απάντηση μονίμως. Ελπίζω μετά το σημερινό κάποιος ασχοληθεί. Θα θέλετε και μια καλύτερη εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά τους τοπικούς και κοινωνικούς παράγοντες, κυρία Βαβέτση, σήμερα εδώ. Νομίζω ότι τόπο και να ρωτήσετε όλοι, εσείς θα δεις, ναι, μαζί με αυτούς και εγώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι συνεχίζεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ στην Εθνική Οδό Άρτας Αντιρίου, που βρίσκεται το πρώην εργοστάσιο Κόνζακ. Ο κόσμος έχει αποφασίσει να κάνει και ένα συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού για κάποια ώρα. Δεν ξέρουμε για πόση ώρα, αλλά από στιγμή στη στιγμή αναμένουμε να κλείσει και η Εθνική Οδός εδώ Άρτας Αντιρίου στο ύψος της Μεγάρχης και από τα δύο ρεύματα, και να δούμε τι άλλες αποφάσεις θα παρθούν, αν παρθούν κάποιες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη τοποθεσία, για το συγκεκριμένο κτίσμα. Εδώ το πρώην εργοστάσιο θεωρείται εντελώς ακατάλληλο, προκειμένου να φιλοξενήσει όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και τέτοιο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ένα αληθέρι το νούμερο των 1500, όπως διαβάζουμε και εμείς και ακούμε τις τελευταίες μέρες. Ναι, βέβαια, κύριε Γιαννούλη, είμαστε ζωντανά στο www.artotoday.gr. Είστε πρώην δήμαρχος, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά και την περιοχή και τα προβλήματά της. Να πούμε ότι μόλις ήρθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Δημήτρης Βαραΐς, και βεβαίως να ζητήσω και από εσάς να μου πείτε την άποψή σας. Σήμερα να πω ότι έχετε αναλάβει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής, αλλά επειδή γνωρίζετε πολύ καλά την περιοχή ως δήμαρχος για πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα έχετε άποψη. Σίγουρα έχω άποψη. Είναι μια περιοχή, όχι μόνο την έχω ζήσει ως δήμαρχος, είναι και μια περιοχή που έχω μεγαλώσει, έχω ζήσει από μικρό παιδί, έχω δουλέψει ως εργάτης εδώ το εργοστάσιο, το παλιό εργοστάσιο Κονζάκ. Και αυτό, και είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, γιατί δεν είμαστε λιλέγγυοι στο μεγάλο πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Ίσα ίσα, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να έρθουν εδώ με βάση αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή εδώ η περιοχή είναι μια περιοχή η οποία δυστυχώς περιτριγητίζεται από το χυμάρους. Κάθε φορά το χειμώνα πλημμυρίζει και μάλιστα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό στο γραφείο μου, το οποίο μπορώ να παραδώσω, που αποδεικνύει πόσες φορές έχει πλημμυρίσει αυτή εδώ η κατάσταση. Νομίζω ότι δεν πήρε τις υποδομές για να γίνει μια δομή για να φιλοξενήσουμε ανθρώπους. Και θα πρέπει όλοι να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν οι αρμόδιοι για να εξελιχθεί μια λύση ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με βάση αυτά που μας ανήκουν, να λάβουμε τις ευθύνες που μας ανήκουν. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, είναι ανάστατος, δεν θέλει αυτή η ευθύνη. Εγώ προσωπικά θα σας έλεγα ότι πάση πλευράς οροθέτησης η δομή αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να εξυπηρετεί κάποιος άλλος χώρος. Μετά, θα σας πω και δύο πράγματα για όσον αφορά αυτά που υπάρχουν. Εδώ το νερό δεν επαρκεί, δεν φτάνει, γιατί το δίκτυο δεν αρκεί το καλοκαίρι, ούτε για το σύνδιο. Στη
πέραν από τις εμπειρίες που προξενούνται κάθε φορά, η διαχείριση των οπαδίτων είναι πολύ δύσκολη, μιας και είμαστε εδώ από ό,τι ακούγεται, μιλάμε για 1500 άτομα, δεν μπορούμε να στεγαστούν δυστυχώς 1500 άτομα και θα πρέπει επιτέλους η Δημοτική Αρχή να ξέρει ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν, πώς είναι, από πού προέρχονται και όλα αυτά λεπτομέρειες, οι οποίες θα πρέπει να τις γνωρίζει ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή. Ούτως ώστε για να μπορέσει να βοηθήσει και ο Δήμος, αλλά και το ΔΕΗ και όλοι μας βασικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να γνωρίζει για πόσο καιρό δεν υπάρχουν τα κοινωνικές δομές να στηρίξουν. Ένα ιατρείο υπάρχει και αυτό που λειτουργεί. Δηλαδή να στήσεις ένα τόσο μεγάλο, μια τέτοια δομή εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρέπει. Αλλά και να πω και κάτι άλλο, μου κάνει εντύπωση που όλοι αυτοί οι οποίοι χειρίζονται αυτό το θέμα είναι απόντες σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ήθελα να το τονίσω, το καλό είναι και οι εκπρόσωποι της πολιτείας και ο βουλευτής να είναι εδώ, να ενημερώσουν τον κόσμο, να πούν τι πρόκειται να γίνει. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι πραγματικά. Πώς να το παράδειγμα. Κύριε Γιαννούλη, θεωρείτε ότι υπήρξε λυπή σχεδιασμός από πλευράς κυβέρνησης στο όλο θέμα, που δεν έδωσε την ευχέρεια στους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και αυτοί από την πλευρά τους την φιλοξενία αυτών των ανθρώπων? Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι υπήρχε ένα λαλούν γενικότερο, αλλά αυτό που βλέπω και διαπιστώνω καθημερινά είναι ότι οι τοπικοί υπεύθυνοι εδώ το χειρίζονται πολύ λάθος το ζήτημα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε μέρα ξυπνάμε και ευκαχούμε. Θα γίνει μία δομή στην Καμπή. Την επόμενη μέρα ακούμε ότι θα γίνει μία δομή στα Παλαμόδια. Μετά στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και σε λίγο θα μας φέρει αντιμέτωπους. Δηλαδή θα αρχίσουμε να μολώνουμε μεταξύ μας πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι άνθρωποι, κάτι πρέπει να στεγαστούν με βάση αυτό που εξήγησε η κυβέρνηση. Και όλοι πρέπει να συμπαρασταθούμε. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν έδωσε δηλαδή τον χρόνο όμως και η κυβέρνηση στους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες να κάνουν προτάσεις. Εννοείται. Εγώ προσωπικά ως δήμαρχος πριν μήνες είχα στείλει έγγραφο το οποίο έλεγε ότι στο Δήμο Νικολάου Σκουφά δεν υπάρχουν χώροι κατάλληλοι για να καταδεθούν μετανάστες, πρόσφυγες, τέλος πάντων, γιατί μιλάγαμε για διάφορα. Οπότε υπάρχει και η σχετική ενημέρωση του Υπουργείου ότι εδώ δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι. Και θα έπρεπε. Δύο επιλογές έχουμε. Ή να γίνει μια διαβούλευση για πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και αν δεν μπορούμε να βρούμε μια θέση, θα σε αποφασίσει και το κράτος να αποφασίσει. Να πει ότι εδώ θα πάει. Γιατί ακούγονται θέσεις, παίρνουν ζητήματα τώρα ότι ποιος επέδειξε τις θέσεις αυτές. Ο βουλευτής, ο περιφερειάρχης, ποιος. Μα να έρθει κάποιος εδώ να πει ότι δεν τις επέδειξα εγώ, τις επέδειξα άλλος. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ξέρει ότι εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ή πριν μερικές εβδομάδες μιλάγαμε για τη Λάμπρο. Τη Λάμπρο που εμείς έχουμε ως δήμαρχος, εγώ έχω νοικιάσει εδώ και 15 χρόνια. Και μιλάγανε για άλλες θέσεις, οι οποίες πάλι και αυτές είναι νοικιασμένες. Στην ουσία αξιοποίηση με την περιουσία του Δήμου. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν πώς θα λύσουν αυτό το σοβαρό θέμα για τη χώρα μας και πρέπει να το κάνουν, να μην κρυβόμαστε. Ζητάει η κυβέρνηση και τι μπορούν να δώσουν οι Δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες. Ακριβώς, να μην κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει, δηλαδή το να έρθει προσωπικά κάποιος, περιφερειακός σύμβουλος, εδώ δεν μιλάει τίποτα. Κάποιοι έχουν αυτοί που χειρίζονται το θέμα και αυτοί που υποδεικνύουν αυτές τις θέσεις. Ποιος υπέδειξε, ρωτάω. Ποιος υπέδειξε αυτή τη θέση? Δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να ξέρει ή ο Υπουργός και να ξύπνησε ένα πρωί και να βγει εδώ να το υπέδειξα εγώ γιατί νομίζω ότι είναι κατάλληλη. Ή αφού την υποδεικνύει να συζητήσει με τον Δήμαρχο, με τη Δήμαρχο. Να πει εδώ πέρα πρώτη είναι αυτό, προετοιμαστείτε και μην να συζητήσει. Μπορεί, υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν εδώ άνθρωποι. Να πάρει τις απαντήσεις. Και όχι κάτι σήμερα ξημερώνει αυτό, αύριο το άλλο και αναστατώνουν τις τοπικές κοινωνίες με αποτέλεσμα να στρέφεται ένας εναντίον του άλλου. Εκεί θα καταλήξουμε, δυστυχώς. Το λέω με μεγάλη μνήμη. Δεν είναι καθόλου. Μάλιστα, κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι όση ώρα μιλούσαμε με τον κύριο Γιαννούλη, ο δρόμος έκλεισε, η Εθνική Οδός Άρτας Εντηρίου έκλεισε. Υπάρχει και ένα πανό που κρατούν οι κάτοικοι της περιοχής. Ναι, στην ανθρωπιά γράφει το πανό.
Να πούμε ότι είχε ένα προσδιοριστό όχημα για τα φωτιά που άναψαν εδώ στα Λάστια και τα Ξύλα. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για κάποια ώρα και στις δύο λωρίδες της Εθνικής Οδού. Έχω τον Γιώργο, για τα μπράβο μου. Έχω τον Γιώργο, πληθιάς Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Βαρέλης, περιφερειακός σύμβουλος Σπύρου, κατάλληλα από το παρέμβαση. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και εσείς την άποψή σας για τις κέντρες και διαμαρτυρίες για την πρώτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για το μεταναστευτικό χώρο. Όπως είναι γνωστό, στο μεταναστευτικό παύλα που συμβατώ είναι ένα εθνικής σημασίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει ξεφύγει εδώ και χρόνια. Γιατί και από την κυρίως προηγούμενη κυβέρνηση δεν το είχε αντιμετωπίσει όπως έπρεπε. Συσσωρεύτηκαν τα προβλήματα και τώρα ξέρουμε ότι στα νησιά έχουν η αναλογία των μεταναστών και των τόπων κατοίκων έχει πέσει κάτω από ένα προβλήμα. Είναι εθνικό το θέμα. Δυστυχώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι. Η περιφέρεια βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δώσουμε και λύσεις και να βοηθήσουμε το κράτος και να σωθεί η χώρα. Θα πρέπει όλοι με σύνεση και σοβαρότητα, χωρίς ακραίες φωνές, να καθίσουμε και προτίσουμε στην κυβέρνηση να καλέσει τους υπεύθυνους, αφού επιλέξει τη θέση την οποία είναι η πιο κατάλληλη και εφόσον πρέπει να γίνει οπουδήποτε στην περιφερειακή ενός ΑΕΠΑΣ, να καλέσει λοιπόν τους δημάρχους, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, γιατί είναι και το ανθρωπιστικό που πρέπει να λύσουμε. Δεν είναι όλοι έτσι, αυτά που ακούμε τα ρατσιστικά και οτιδήποτε ακραίο. Να καθίσουν λοιπόν σε ένα τραπέζι, να βοηθήσουν και αυτούς τους ανθρώπους, να δώσουν λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, ταυτόχρονα να δώσουν και εκείνα τα ανταποδοτικά μέτρα για την τοπική κοινωνία η οποία θα έχει το βάρος της δομής που φιλοξενία σε αυτόν τον ανθρώπο. Λοιπόν, ας πάρουμε σύντομα τις αποφάσεις, να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά και να μπορέσουμε να δώσουμε την καλύτερη λύση και να μην έχουμε τις αντιδράσεις και να ενεργοποιούμε τον κοινωνικό αυτοματισμό. Όχι εδώ, αν θα γίνει στον Δήμο Νικολάου Σκουφάη, θα γίνει στον Δήμο Αρπαίων ή οπουδήποτε άλλο. Δεν είμαστε η μεγάλη περιοχή. Το πρόβλημα θα είναι για όλους. Όσο περισσότερη ενημέρωση υπάρχει στον κόσμο, τόσο καλύτερα θα είναι. Κύριε Βαρέλη, μια και είναι η πρώτη συμμετοχή τη περιφέρεια του Περιφερειακού. Γιατί έχει δεχτεί και πήρα ο Περιφερειακό για τον τρόπο που έρχεται θέμα και για τι συσκέψει που έχει και για τι συσκέψει που έχει. Εδώ κοιτάξτε, η περιφέρεια Υπήρου δεν έχει, δεν τη έχει δοθεί η αρμοδιότητα από την κυβέρνηση για να δώσει λύσει σε να προτείνει ή οτιδήποτε άλλο. Ο Περιφερειάρχης όντως συμμετείχε στις σκέψεις του στην Αθήνα με τους για την διαχείριση του θέματος. Μπορείς όμως να ζητήσω από τον Περιφερειάρχη να δώσει κάποια, να προτείνει κάτι ή να δώσει κάποια λύση. Όπως λέει και ο ίδιος, όταν στον Κατσικά στα Γιάννενα δημιουργήθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας για την ειδοποίηση της δομής της προσυμίας, η περιφέρεια βοήθησε και βοηθάει. Το ίδιο και εδώ. Γιατί η περιοχή, το μέρος που θα επιλεχθεί να γίνει η δομή της προσυμίας, εφόσον γίνει στην άκρη, είναι καλύτερη σε κάποιο δίκτυο. Και πρωτίστως το βάρος που υπομίζεται από πρώτο παγκόσμιο πληθυσμό.
περιφέρεια έτσι, έρχεται να συνδράμει, να δημιουργήσει όπου μπορεί και όπου μπορεί. Δεν είναι λοιπόν, ακούγονται πολλές κατηγορίες για την περιφέρεια, ο περιφερειάρχης δεν μπορεί να συμμετέχει, όπως και ο ένας δήμαρχος δεν μπορεί να πηγαίνει στις τοπικές συνελεύσεις παντού, το ίδιο και ο περιφερειάρχης. Οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Δεν είναι όμως ότι ο περιφερειάρχης είναι μακριά. Το ζει, αγωνιά και αυτός, είναι κοντά στον πολίτη, προσπαθεί να βρει καλύτερη λύση, αλλά πρέπει πάντα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση. Και αυτό ήταν ένα λάθος από την κεντρική και το κράτος, όπου στείλαν ανθρώπους όλοι να ενημερώνουν στις τοπικές κοινωνίες, τους δημάρχους, ότι θα πάμε εκεί να δούμε, θα έχετε αυτό να ξέρει, έτσι να υπάρχει κατάλληλος χρησμός.